στιγμή που ο νέος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας φτάνει στο εκλογικό του κέντρο στη Λάρισα. Η διαφορά του 19,36% από τον Κώστα Χωραστό τον οδήγησε σε μια σαρωτική νίκη. Προσπαθεί να φτάσει στο εκλογικό του κέντρο, αφού ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί εκεί δεν τον αφήνει να πλησιάσει. Όλοι τον αγκαλιάζουν και θέλουν να τους σφίξουν το χέρι. Αλλαγή σελίδα στην περιφέρεια Θεσσαλίας μετά από 13 χρόνια. Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την εκλογή του, ο κύριος Κουρέτας τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα είναι ο Δημήτρης που όλοι ξέρανε, ο απλός καθηγητής. Έτσι λοιπόν, εμείς απευθυνθήκαμε σε όλους τους Θεσσαλούς πολίτες, ανεξαρτήτως κομμάτων. Σήμερα αυτή η νίκη δεν μπορώ να την πανηγυρίσω, γιατί η Θεσσαλία, όπως σας είπα, είναι μια πληγή. Και δεν μπορεί κανείς να πανηγυρίσει όταν η Θεσσαλία είναι μια πληγή. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις, φυσικές και νοητικές, για να μπορέσω να θεραπεύσω και να κλείσω αυτή την πληγή. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Αγοραστό για αυτό το σχετικά ήπιο προεκλογικό κλίμα και αγώνα που κάναμε. Θεωρώ ότι μια νίκη σε ένα σημαντικό πολιτικό αντίπαλο δείχνει και τη νίκη τη δική μας, τη σημαντική νίκη που κάναμε. Εγώ θα είμαι ο Δημήτρης που ξέρανε, αυτός ο απλός καθηγητής, ο οποίος τώρα αλλάζει καπέλο και βάζει το καπέλο του Περιφερειάρχη, δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα. Αυτό πιστεύω ότι έτσι τους προσέγγισα πάντοτε και έτσι θα τους προσεγγίζω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλα τα παιδιά του συνδυασμού που μαζί κάναμε όλη αυτή την προσπάθεια, που ξεκινήσαμε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Είχα πει και πριν ότι βασική μου επιδίωξη είναι να αποκαταστήσω την αξιοπιστία της περιφέρειας στην κυβέρνηση της χώρας και στους θεσμούς. Και αυτό θα κάνω αύριο το πρωί. Αργά το βράδυ στο εκλογικό κέντρο του Δημήτρη Κουρέτα έφτασε και ο Απόστολος Καλογιάννης για να το συγχαρεί. Μπαίνει στα δύσκολα, αλλά έχει συνηθίσει τα δύσκολα και νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Εγώ λυπάμαι που δεν θα συνεργαστώ μαζί του στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού που πιστεύει ακράδαντα. Αυτό λυπάμαι μόνο, αλλά θα είμαι δίπλα του όποτε και όποτε με χρειαστεί. Λίγα μέτρα μακριά, στο εκλογικό κέντρο του Κώστα Χωραστού, το κλίμα ήταν εντελώς διαφορετικό. Μάτια δακρυσμένα, πρόσωπα θλιμμένα, πλαισιωμένος από τους στενούς συνεργάτες του, έφτασε εκεί όπου τον υποδέχτηκαν όσοι βρίσκονταν με χειροκρότημα. Ο κύριος Αγοραστός στις δηλώσεις του, αφού ευχήθηκε καλή θητεία στον κύριο Κουρέτα, στη συνέχεια τόνισε μεταξύ άλλων ότι πλέον η Θεσσαλία για τα επόμενα 5 χρόνια έχει σχέδιο. Τηλεφώνησα και συνεχάρη τον κύριο Κουρέτα. Εύχομαι καλή θητεία. Εμείς θα είμαστε δίπλα, όπως ήμασταν τόσα χρόνια, στις Θεσσαλές και στους Θεσσαλούς. Θα είμαστε δίπλα με έργο δημιουργικό. Κατορθώσαμε να πάμε τη Θεσσαλία πολύ ψηλά, να την ανεβάσουμε ψηλά. Ψηλά στην Ευρώπη, ψηλά στον κόσμο. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω και όλο τον κόσμο που τόσα χρόνια μας στήριξε. Μας στήριξε και μας εμπιστεύτηκε. Εμείς προσπαθήσαμε με τη δουλειά μας να επιστρέψουμε στο πολλαπλάσιο την εμπιστοσύνη τους. Γι' αυτό σήμερα βλέπετε μια Θεσσαλία η οποία έχει σχέδιο, τεχνογνωσία, πρόγραμμα, συγκεκριμένα έργα τα οποία ο καθένας τα χρησιμοποιεί και έχουμε σχέδιο που αφήνουμε για τα επόμενα 5 χρόνια. Ο κύριος Κουρέτας θα πρέπει να πούμε ότι στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο που ξεκινάει την πενταετή θητεία του από 1η Ιανουαρίου του 2024 θα καταλαμβάνει 27 έδρες, ενώ ο κύριος Αγοραστός 12.